ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι καθόλου απλή, είναι επίπονη, είναι χρονοβόρα και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το τι μπορούμε να περιμένουμε. Με αυτή τη φράση ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης επιχειρεί να κατευνάσει τον Κουρνιαχτό που ξεσήκωσε η διαρροή μιας προσωπικής επιστολής της καθηγήτριας ανοσολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ειρήνης Αθανασάκης, την οποία ισχυρίζεται πως η ίδια και η ερευνητική της ομάδα είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση, είτε ως πρίτανης εγώ ίδιος ή ως Πρίτανικό Συμβούλιο, είτε ως Επιτροπή Ερευνών. Η καθηγήτρια κυρία Αθανασάκη στην επιστολή που ίδια απίφθινε στον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη ζητά την οικονομική στήριξη της περιφέρειας με το ποσό των 80 έως 100.000 ευρώ, προκειμένου, όπως τονίζει, να προχωρήσει η τελειοποίηση και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου εμβολίου ενάντια στο COVID-19. Η χρηματοδότηση της έρευνας συνηθίζεται να βασίζεται στην κατάθεση προτάσεων και δεδομένων και στην αξιολόγηση αυτών των προτάσεων. Με ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κρήτης τονίζει πως σε εποχές μεγάλης αγωνίας και φόβου, τα όρια μεταξύ μιας ενδιαφέρουσας ερευνητικής υπόθεσης και ενός πανίσχυρου θεραπευτικού μέσου γίνονται δυσδιάκριτα για πολλούς ανθρώπους. Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να παρέχει λύσεις, όπου αυτές είναι εφικτές, αλλά και να αποφεύγει την καλλιέργεια στήρικτων προσδοκιών που θα μπορούσαν να βλάψουν αντί να ωφελήσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαστήρια σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την ανάπτυξη ενός εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Είναι όλοι αξιόλογοι επιστήμονες. Η συνάδελφός μας είναι διακεκριμένο μέλος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, αλλά πάλι δεδομένων αυτών θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την επιτυχία για ένα τελικό προϊόν. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η πρόταση της συναδέλφου θα εξεταστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες από Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προς την οριμότητα και την υποσχόμενη αποτελεσματικότητά της. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει θετική εισήγηση, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες, όπως για κάθε ερευνητική πρόταση, διαδικασίες. Σε επικοινωνία με την κυρία Αθανασάκη, η ίδια εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τις εξελίξεις, σημειώνοντας πως η διαδικασία έχει πάρει πλέον το δρόμο της. Υπάρχει ένας συστηματικός τρόπος χαρακτηρισμού του επίπεδου οριμότητας, το λεγόμενο Technology Readiness Level, TRL, οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας κατά τον κύκλο ανάπτυξης ενός προϊόντος. Από τη βασική έρευνα δηλαδή, στην παραγωγή. Είτε αυτό είναι ένας νέος αλγόριθμος, είτε ένα νέο σύστημα, είτε ένα νέο εμβόλιο. Αυτή η μετάβαση από το εργαστήριο στο τελικό προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία είναι και επίπονη και χρονοβόρα. Μάλιστα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός εμβολίου για ένα νέο ιό.